Σε δηλώσεις του Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως η εισήγησή του είναι όποιος υγειονομικός δεν εμβολιαστεί δεν μπορεί να είναι στο ΕΣΥ. Το θέμα αυτό αλλά και την παρουσία αντιπροσωπείας τους στο Υπουργείο θα σχολιάσουμε με την υγειονομικό Μαρία Κουρτούμα. Καλησπέρα κυρία Κουρτούμα. Καλησπέρα κύριε Κινέζου. Ευχαριστώ που για ακόμα μία φορά μας βράζετε να σας πω πιο φρέσκα πράγματα από την προηγούμενη φορά, γιατί όντως στο Υπουργείο πήραμε πολλές δόσεις αλήθειας και είδαμε πράγματα φοβερά. Αρχικά, οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη είναι ότι όντως 31 Μαρτίου μας βγάζει, όχι πια σε διαθεσιμότητα, ούτε μας διώχνει, δηλαδή μας απολύει από το ΕΣΥ. Βέβαια, αυτό για να γίνει θα πρέπει κιόλας γιατί έχουν βρει μια φόρμουλα, ένα νόμο, το οποίο θα πρέπει να έχει αλλαχτεί το Σύνταγμα, ο Δημόσιο Υπαλληλικός Κώδικας και το Πειθαρχικό Δίκαιο. Αυτοί λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και όποιος δεν έχει κάνει εμβόλιο μέχρι τις 31 Μαρτίου στο σύστημα υγείας, πάρα πολύ εύκολα θα πεταχτεί γιατί θα είναι προαπαιτούμενο το εμβόλιο. Και παρόλο που εμείς είμαστε παλαιοί, εγώ ας πούμε με 31 χρόνια στο τέτοιο, θα θεωρηθεί ότι έπρεπε να το είχα κάνει έστω και έτσι πριν 31 χρόνια. Δηλαδή να έχει μία αναλογική εφαρμογή στα χρόνια που εγώ είμαι στο ΕΣΥ. Αυτό βέβαια θεωρείται νομικά παράλογο και είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, μεγάλο νομικό άλμα για να συμβεί. Όμως, όπως φαίνεται, είναι μια αιμονική κατάσταση στην οποία επιμένει και ο Πρωθυπουργός μας και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος ως νομικός, γιατί νομικός είναι ο κύριος Πλεύρης και μάλιστα έχει τελειώσει βιοειθική το διδακτορικό του, θα έπρεπε ίσως να ξέρει ότι άνθρωποι σαν και εμάς, λέω, που έχουμε δώσει τα πάντα στην υγεία, σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες, δεν θα έπρεπε να μας συμπεριφέρονται έτσι, γιατί πραγματικά έχουμε δώσει πάρα πολλά σε αυτό το τομέα. Και δεν μπορεί κάποιος νομικός με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ ας πούμε όμορφα φτιαγμένο κατά εκείνον, να μας διώξει. Οι συνάδελφοί μου το είχαμε καταλάβει εμείς από την αρχή, ότι κάπου μας οδηγεί όλο αυτό. Δεν το είχε καταλάβει η ΟΕΝΓΕ, δεν το είχε καταλάβει η ΠΟΕΔΗΝ. Η τελευταία, πριν 4-5 μέρες που είχε βγει και ακριβώς απέναντι από το Υπουργείο Υγείας, η ΠΟΕΔΗΝ, για να κάνει ο κύριος Γιαννακός δηλώσεις, για πρώτη φορά πιστεύω ότι έχει συνειδητοποιήσει τι λάθος κάνανε και αυτοί, δηλώνοντας ότι το 97% λέει, είναι εμβολιασμένοι οι νοσηλευτές και άρα εμείς επιμένουμε το 3% να εμβολιαστεί. Αντί να σκεφτεί και να λέει γιατί γίνεται αυτό. Ποιος είναι αυτό το πραγματικό αίτιο πίσω από αυτό. Δεν κοιτάμε το δέντρο, κοιτάμε το δάσος. Ποιο ήταν? Ότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας κομίζω κάποια καινούρια πράγματα, είναι ότι η υγεία θα ιδιωτικοποιηθεί. Στην Αθήνα έχουμε 30 νοσοκομεία, θα μείνουν μόνο 4-5. Ένα παιδιατρικό, ένα ψυχιατρικό, το Δαφνί, το παιδιατρικό δεν ξέρουν ακόμα ποιο, και ένα μεγάλο, μάλλον θα είναι ο Ευαγγελισμός, και δύο μικρότερα, εγώ ξέρω πια, δεν μπορώ να σας τα πω, και αυτά θα πηγαίνουν όλοι εμείς, οι οποίοι θα πάμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Τα υπόλοιπα όλα θα ιδιωτικοποιηθούν. Ποιος όμως έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς εδώ πέρα τους κυρίους, αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, από το 1983 που έχουμε το ΕΣΥ, και έχουμε και ανθρώπους που κάνουν δωρεές, που κάνουν έτσι, είναι ιδρύματα, να το δικαίωμα να τα ιδιωτικοποιήσουν. Και μάλιστα να μην μπορείτε να πάτε εσείς εγώ να κάνω χειρουργείο χωρίς να πληρώνω. Τα χειρουργεία, όπως ξέρετε, είναι η βάση των πληρωμών όλων των νοσοκομείων. Άρα δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα σε ένα τέτοιο νοσοκομείο, δεν θα μπορεί να μπει από εδώ και πέρα, χωρίς να πληρώνει. Δεν έχουμε δώσει όλες τις εισφορές μας. Όλοι. Και συνεχίζουμε να δίδουμε. Τι γίνεται όμως, τώρα που ουσιαστικά πρέπει να μας καλύψουν, δεν μπορεί και δεν θα συμβεί. Επίσης, σας λέω ότι το εμβόλιο θα τίθεται θέμα ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί ουσιαστικά πει μια κακουργηματική πράξη. Ξέρετε, αυτό είναι το τρελό, ότι κακούργημα είναι η πλαστογραφία, η υπεξαίρεση, βιασμός, παιδοφιλία, παιδεραστία. Από πότε ένα εμβόλιο, το οποίο μάλιστα είναι και πειραματικό και ουσιαστικά δεν έχει την πραγματική άδεια κυκλοφορίας μέσα. Είναι ένα πειραματικό ακόμα και σήμερα. Στις αρχές του 23 θα είναι θεωρητικά το σωστό. Να είναι ένα κακούργημα. Εγώ ειλικρινά
δεν μπορώ να το κατανοήσω. Συν το ότι είμαστε η μοναδική χώρα, η μοναδική χώρα παγκόσμια που ακόμα έχουμε τόσο σκληρά μέτρα καραντίνας, πανδημίας. Η πανδημία έχει λήξει. Έχει λήξει, κυρία Κινέζο. Έχει λήξει ουσιαστικά. Είμαστε σε μια ενδημική φάση, όπως λέμε όλοι. Γιατί η Όμικρον πραγματικά έφερε την ενδημία. Όμως, βλέπετε ότι εκεί επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πλεύρης. Κυρία Κουρτούμα, εσείς με αντιπροσωπεία σας πήγατε στο Υπουργείο mm-hmm. και νομίζω ότι παραμείνατε και κάποιες ώρες εκεί. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με κάποιους από το Υπουργείο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Με το Υπουργείο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμφανίστηκε σε κάποια φάση ο κύριος Πλεύρης με τις γνωστές, με τα χρωστά φημέ, τζάμια κτλ. Επειδή εμείς πήγαμε Πέμπτη, μέχρι και Πέμπτη ήταν στην κεντρική είσοδο του Υπουργείου ένας έχουμε, ένα απεργό πείνας, ο κύριος Λάμπρος ο Τσάπαλης, από το Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης, το οποίο ήταν όντως μπροστά εκεί. Αλλά όμως το Υπουργείο είχε άλλες δύο εισόδους από δίπλα, οι οποίες ήταν ανοιχτές. Εκεί, τέλος πάντων, είδαμε τον κύριο Πλεύρη να προσπαινάει. Φυσικά, όσοι προσπάθησαν να του μιλήσουν, και συνάδελφοι γιατροί, ο Νταλιάνης, ο Κωνσταντίνος Νταλιάνης, ο καρδιολόγος, ο κύριος Ζήσης ο Δελιχάς, εξαφανίστηκε τρέχοντας μέσα στο Υπουργείο. Δεν θέλει να μας δει, δεν θέλει να μας ακούσει, σαν να μην υπάρχουμε. Όμως, εκεί εμείς παραμείναμε ώρες, να ξέρετε ότι παραμείναμε συνέχεια και βράδυ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, τυχαία, κάποια παιδιά τα δικά μου, τα οποία μείνανε μία μισή ώρα, ήρθανε 7 ή 8 αστυνομικοί για να πάνε σηκωτό τον απεργό πείνας. Δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία, γιατί το ψάξαμε. Δεν υπήρχε, πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ένας ούτε 70 κιλά. Είναι ένας αγωνιστής, πραγματικός, αγνός, με πάρα πολύ μεγάλη επισμονή και λέει εγώ θα φέρω την ελευθερία, θα δείξω τον άλλο δρόμο, συνάδελφοι αντισταθείτε. Αλλά όμως μάλλον έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο Υπουργείο που τον έβλεπαν εκεί πέρα. Σας πληροφορώ, τον πήραν σηκωτό, τον πήγανε αρχικά στον εισαγγελέα, όμως δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν γιατί δεν είχε εισαγγελική παραγγελία. Τον πήγανε στον Ευαγγελισμό, τον θεώρησαν ότι είναι άστεγος, άστεγος, ο άνθρωπος δεν ήταν άστεγος. Έκαναν τόσο πολύ μεγάλες, τόσο πολλά νομικά πλημελήματα, δηλαδή δεν ασκήθηκε πραγματικά η διαδικασία και μετά, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο, τον έβλεπαν ότι ήταν θετικός στον COVID. Στείλαμε εμείς εξωτερικά δικά μας εργαστήρια, δεν ήταν θετικός στον COVID, ο κύριος Λάμπρος Τσάπαρης ήταν πολύ έξω από τα δεδομένα τους και τελικά φέθηκε ελεύθερος. Τι να σας πω, από εδώ φαίνεται σε τι δικτακτορικό κράτος ζούμε αυτή τη στιγμή. Κυρία Κουρτούμα, συνεχίζουν ακόμη κάποιοι υγειονομικοί στον Ομό Ροδόπης να τελούν σε αναστολή, όπως φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Τι γίνεται με αυτούς που τελούν και ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι είναι και ζευγάρια που δεν έχουν. Έχουμε και εμείς ζευγάρι, το οποίο είναι από την αρχή σε αναστολή, δεν έχει νοσήσει, δεν έχει μπει μέσα. Σήμερα συμπληρώνουμε 6 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι που ήμασταν. Κάποιοι μπήκαμε μέσα, νοσήσαμε, πήραμε χαρτί νόσησης, βγήκαν σε αναστολή. Γιατί τώρα με το που έληξε η νόσης, ξαναβγήκαν σε αναστολή κάποια άτομα. Κάποια δεν μπήκανε καθόλου μέσα. Έχουμε περίπου 27 άτομα, δεν μπήκαν και καθόλου μέσα. Αυτό γίνεται. Τώρα, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πολλούς Κομωτινέους, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας. Μας έδωσαν την οικονομική δυνατότητα να τους δώσουμε έστω τα πιο απλά πράγματα, και ο Δήμος με τρόφιμα και άνθρωποι άλλοι με τρόφιμα και ο Μητροπολίτης με κάποια τρόφιμα. Βέβαια αυτά είναι κάτι λίγο μπροστά σε αυτά τα οποία τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες. Δεν μπορούν εύκολα φυσικά να αντισταθμίσουμε και εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω αλλού γιατί είμαι μόνιμη και δεν με αφήνει. Θα πρέπει να ή να με βάλει μέσα ή να με διώξει για να μπορέσουν τα χέρια μου να ανοίξουν και να μπορέσω να πάω να δουλέψω για να έχω και ασφάλεια, σωστή, αλλά και γενικά να πορευτώ ανθρωπίνως από εδώ και πέρα. Κόβουν τα πάντα. Εμείς που είμαστε σε αναρωτικές, γιατί εγώ είμαι σε αναρωτική, παίρνουμε κάτι. Όντως παίρνουμε κάτι, ένα μισθό, το μισθό μας τέλος πάντων όπως τον παίρνουμε τσακουρεμένο, αλλά κάτι παίρνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν τίποτα, τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν με τις, ας πω, δεν θα την πω τη λέξη, με τις ευλογίες ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχουμε ένα πραγματικό, σωστό, δίκαιο αγώνα.
Κυρία Κουρτούμα, πώς βλέπετε την συνέχεια για όσους τελούν στην αναστολή και μετά τις 31 Μαρτίου, που είναι ένα όριο χρονικό που έχει θέσει ο Υπουργός, πιστεύετε τι θα γίνει από εκεί και έπειτα? Εμείς πιστεύω ότι οι περισσότεροι μέχρι τέλους θα δούμε και θα σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τι θα κάνουμε. Πάρα πολλοί μας είπαν ότι κάνετε ένα εμβόλιο το οποίο θα έρθει στη χώρα μας, το Novavax, και το έχουμε ψάξει και αυτό. Άλλοι το σκέφτονται, άλλοι δεν το σκέφτονται. Βέβαια, αυτό το τελικά το εμβόλιο το έχουν πάρει πολύ παραπέρα, κατά τον Απρίλιο, Μάιο, για να έρθει στη χώρα μας και να υπάρξει εμβολιαστικό κέντρο. Άρα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μας δίνουν καμία πιθανότητα εμβολιασμού, γιατί μας λένε ή θα κάνετε αυτά τα εμβόλια που υπάρχουν με mRNA στη χώρα, ή φύγετε. Για μένα, θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πλεύρης, ότι το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Εμένα με έστειλε να κάθομαι στο σπίτι μου, ενώ θα έπρεπε να είμαι μέσα στον πόλεμο και να πολεμάω. Ποιους έχει στείλει και έχει φέρει ως πολεμιστές μέσα στα νοσοκομεία? Είναι παιδιά τα οποία δεν τα κατηγορώ, είναι νέα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πείρα, δεν έχουν τη δική μας πείρα, που εμείς πραγματικά ήμασταν άνθρωποι με πείρα εκεί πέρα μέσα. Και ξέραμε πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς βοηθούσαμε τους ανθρώπους, τους ασθενείς μας. Τι βλέπω, τι προβλέπω? Εάν μας διώξει, δεν εμπιστεύομαι καμία ελληνική νέα κυβέρνηση ότι θα μας πάρει. Τουλάχιστον να μας αποδεσμεύσει για να πάμε, να μπορέσουμε να μην βρούμε δουλειές αλλού, ίσως και σε άλλη χώρα. Πάρα πολλοί δικοί μου συνάδελφοι και οι ιατροί, και οι ιατροί ήδη έχουν στείλει τα χαρτιά τους σε άλλες χώρες και περιμένουν απαντήσεις. Κυρία Κουρτούμα, πώς βλέπετε την εξέλιξη όμως και στο ΕΣΥ, μιας και θα χάσει τα πιο έμπειρα στελέχη της και θα κληθούν να κάνουν το ρόλο τους άνθρωποι οι οποίοι ναι, μπορεί να έχουν τις γνώσεις, αλλά δεν έχουν τη δική σας εμπειρία? Αυτή είναι μια ερώτηση που μ' άρεσε, κυρία Κινέζου, πάρα πολύ. Γιατί το ΕΣΥ ήταν τελικά πάρα πολύ όμορφα δοσμένο στο μυαλό κάποιων να ιδιωτικοποιηθεί πολύ πριν ξεκινήσει όλο αυτό με τις αναστολές. Ήταν δουλευμένο πολλά χρόνια πριν. Το ΕΣΥ θα μικρύνει. Δεν θα υπάρξει ίσως. Ίσως και το δικό μας το νοσοκομείο θα είναι από τα πιο πολλά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θα είναι αστικού τύπου κάποια. Κέντρα υγείας ίσως δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν αγροτικά ιατρία. Θα είναι τόσο μικρό το ΕΣΥ, που ίσως και να είναι ελάχιστο πια. Από εκεί που εμείς λέμε ότι θέλαμε 40.000 για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε, πριν να βγούμε εμείς σε αναστολή, φανταστείτε τώρα τι πρέπει να γίνει. Δεν θα υπάρξει πια ΕΣΥ. Θα είναι ένα πολύ μικρό υποτυπώδες και όλο το υπόλοιπο θα είναι ένα ωραίο ιδιωτικό τύπου ΕΣΥ, ας το πω τύπου ΕΣΥ, ιδιωτικού, το οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε. Ξέρετε και όλες υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία ιδιωτικά, υπήρχαν χρόνια και κλινικές. Αυτά τώρα θα αυξηθούν, θα είναι δοσμένα δικά μας νοσοκομεία του ελληνικού λαού, τα οποία θα τα παλεύουν μάνατζερ. Δεν θα υπάρχουν διοικητές, θα υπάρχουν μάνατζερ, τα οποία δεν θα τους αρέσει ο ένας, δεν θα τους αρέσει ο άλλος και θα φεύγουν. Άρα λοιπόν, με το που αυτό που θα κάνει ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μητσοτάκης, σας το λέω γιατί θέλω να κοιτάω τους συναδέλφους όλους στα μάτια, να ξέρω ότι οι θεσούλες που τόσο πολύ πολέμησαν και πίστεψαν ότι θα μείνουν στα χέρια τους, παιδιά μου, δυστυχώς δεν θα τα έχετε. Θα μας διώξουν όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους κάποιους εσάς. Γιατί θέλουν να βάλουν τους δικούς τους, γιατί θέλουν να μειώσουν το ΕΣΥ, γιατί θέλουν να αλλάξουν τη χώρα. Και άρα δεν θα έχουμε ΕΣΥ. Δεν θα υπάρχει αυτό το ΕΣΥ. Δεν θα βρίσκουμε εύκολα τη γιατριά μας. Θα πρέπει να πληρώνουμε αδρά την οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Και νοσηλευτική βέβαια, γιατί θα είναι και νοσηλευτικά ιδρύματα παράλληλα. Κυρία Κουρτούμα, πώς νιώθει και πώς αισθάνεται ένας υγειονομικός μετά από 15, 20 και 30 χρόνια προσφορά στο ΕΣΥ, που γνωρίζουμε πώς ήταν λόγω και της μη πρόσληψης νέων ανθρώπων, που αναγκαζόταν να κάνουν εφημερίες συνεχόμενες, με όλα αυτά, να βρίσκεσαι ξαφνικά αντιμέτωπος να φύγεις από ένα χώρο που έχεις προσφέρει τόσα πολλά και μάλιστα σαν λειτουργήμα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας και πολύ ψυχικά νιώθουμε πραγματικό έλλειμμα και ψυχική οδύνη, γιατί το 10, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, πάρα πολλοί συνάδελφοι και νοσηλευτές και γιατροί έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό γυρεύοντας μια τύχη, μια καλύτερη ζωή, ήταν νέοι, πήραν τα παιδιά τους, πήραν τις οικογένειές τους, είπανε τζάμπα εγώ δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο για να μου δίνεις αυτό το τίποτα, και κάπως έτσι έφυγαν. Τώρα
που φτάσαμε το 22, 12 χρόνια μετά, όπου, ξέρετε, μνημόνιο, τώρα σε λίγο καιρό θα ξαναυπάρχει από ό,τι φαίνεται, θα μας το ξαναβάλουν λόγω των εμβολιασμών και αυτά τα λεφτά που χρειάστηκαν. Νιώθουμε πραγματικά οδύνη, νιώθουμε λύπη για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πτυχία, σας μιλάω ειλικρινά, θα το παλέψουμε και θα φύγουμε και θα πάμε κάπου αλλού σε έναν καλύτερο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, με καλύτερα χρήματα. Και δεν θα μας νοιάξει κιόλα τα 31 χρόνια τα οποία ίσως να πάνε χαμένα, γιατί όπως ξέρετε, εμείς οι παλαιότεροι έχουμε να παίρνουμε και φάπαξ, έχουμε να παίρνουμε και σύνταξη, έχουμε να παίρνουμε τα πάντα. Αφού δεν μας θέλει έτσι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πλεύρης να αισθανθούμε δίπλα στον ελληνικό λαό που τόσα χρόνια το διακονούμε, γιατί αυτό είναι διακόνημα. Εντάξει. Και εμείς τότε δεν θέλουμε τη χώρα μας και κάποιοι θα πούμε καλύτερα να φύγουμε από τη χώρα μας αφού μας διώχνει. Όπως το 10 αισθάνθηκαν πάρα πολύ ότι μας έδιωχνε η Ελλάδα, έτσι τώρα νομίζω ότι ξανανιώθουμε με βαριά καρδιά αυτοί οι 7.500 ήρωες που είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας και φωνάζουμε και συνεχόμενα θα φωνάζουμε μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Κυρία Κουρτούμα, νομίζω ότι δεν συμπεριφέρθηκαν τόσο σκληρά σε συναδέλφους σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να εμβολιαστούν. Ο κύριος Μητσοτάκης έφερε δύο πραγματικά πρότυπα. Πιστοποιητικό εμβολιασμού νόσησης. Πιστοποιητικό νόσησης, που δεν, αυτός το είχε πει ότι το είχε προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι γνωστό. Και μάλιστα όλες οι χώρες πριν από ούτε μήνα. Πολλές τα έχουν όλα διώξει, τα έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά. Η χώρα μας όμως επιμένει. Επίσης, πουθενά σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Αμερική, ξέρω, δεν τέθη το νοσηλευτικό προσωπικό σε διαθεσιμότητα, σε άγρα, σε ανεργία, αεργία, όπως θέλετε, πέστε το, μόνο στη χώρα μας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πλεύρης, επιμένει. Τι να σας πω εγώ. Να σας πω ότι αυτά δεν είναι ανθρώπινα, να σας πω ότι δεν υπάρχει σκέψη πραγματική, ότι τι θα κερδίσει που θα βγάλει 7.500 ανθρώπους εκτός εργασίας. Όμως, να σας πω κάτι το οποίο είναι το... Αν ισχύσει με εμάς, με όποιον νόμο, ας πούμε ότι θα κάνει νόμο και θα ισχύσει, ανοίγει την κερκόπορτα σε όλο το δημόσιο, με όποιον δεν θα τα πάει καλά, η εκάστοτε κυβέρνηση, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, εφοριακούς, θα πει, ωραία, κύριες, κυρίες, έξω από το δημόσιο. Και ανοίγει ουσιαστικά το τέλος του δημοσιοπαλληλικού, σαν επάγγελμα, του δημοσίου υπαλλήλου. Δεν θα είμαστε κρατική λειτουργή, δεν θα είμαστε τίποτα. Θα είμαστε όλοι από πάνω θα κρέμεται μία θηλιά που θα λέει, μπορείτε τώρα να είμαι μέσα, μετά αύριο μεθαύριο να είμαι εκτός. Κάτι τέτοιο ίσως θέλει να περάσει τελικά αυτή η κυβέρνηση. Εσείς ως υγειονομικοί θα συνεχίσετε κάποιες κινητοποιήσεις, έχετε στο Ναι. Έχουμε συνεχόμενα, επειδή είμαστε και όλο στο τέλος, συνεχόμενα γίνονται διαμαρτυρίες, έχουν προσφάτως, ήταν στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε την Κυριακή ενώ είχε προγραμματιστεί γιατί ήταν κακός ο καιρός. Συνεχόμενα θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος του Μαρτίου να είμαστε σε διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, τα πάντα. Είμαστε στο τέλος. Το ξέρουμε ότι και μάλιστα είμαστε πέραν του εξαμήνου, γιατί στο εξάμηνο θα έπρεπε ουσιαστικά να έχει αποφασίσει άλλη μία περίεργη κατάσταση, ας το πω μη νόμιμη, της κυβέρνησης. Θα έπρεπε ήδη να έχει αποφασίσει το τέλος του Φεβρουαρίου. Το πήγε τέλη Μαρτίου. Το έκανε εφτάμηνο. Τι να σας πω. Εμείς εκεί θα επιμείνουμε όσο μπορούμε και ελπίζουμε να φέρουμε μία νίκη. Νίκη γιατί ο ελληνικός λαός αρχίζει και ξυπνάει. Τώρα, είναι πάρα πολύ αργά για τα συνδικάτα που ξυπνάνε, αλλά όμως ξυπνάει. Ελπίζω να βοηθήσαμε σε αυτή την επιφύτηση τελικά του φωτός σε όλο αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρτούμα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.